Συνεργεία του Δήμου τοποθετούν κόνους και σήμανση για τη μονοδρόμη στις οδού Ναβαρίνου στην Καλαμάτα. Πλέον το σχέδιο του Δημάρχου Θανάση Βασιλόπουλου παίρνει σάρκα και οστά με τις αλλαγές στο κυκλοφοριακό της πόλης. Το μέτρο θα ισχύει από τις 8 το απόγευμα μέχρι τις 2 τα ξημερώματα. Η δεξιά λωρίδα, η κατεύθυνση δηλαδή προς τον νότο, η λωρίδα προς τον νότο θα είναι στη διάθεση των πεζών και μόνο. Τα ποδήλατα να χρησιμοποιούν τον ποδηλατόδρομο, είναι πολύ σημαντικό αυτό για να αποφύγουμε προς αποφυγή ατυχημάτων. Οι οδηγοί μας να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις της δημοτικής μας αστυνομίας αλλά και της τροχέας. Και το μέτρο αυτό θα ισχύει έως τις 15/9 του 2020. Η μονοδρόμηση μπορεί αρχικά να έχει προκαλέσει μία αναστάτωση στους οδηγούς, αλλά τα στελέχη της Δημοτικής Αρχής είναι αισιόδοξα πως οι δημότες θα εξοικειωθούν. Και το Σάββατο που είχαμε μία επίσκεψη επαγγελματίας με τον Δήμαρχο, τα είδαμε πολύ θετικά τα πράγματα. Είχαμε μία συνομιλία με σχεδόν όλους τους επαγγελματίες και με τους κατοίκους της περιοχής, αλλά και με τους επισκέπτες της πόλης μας. Το βλέπουμε πολύ θετικά αυτό το νέο μέτρο. Είναι προσωρινό πάντα, έτσι. Αν δούμε ότι. Αν διαπιστώσουμε ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα, εδώ είμαστε να έρθουμε με νέα απόφαση, όπως είπαμε και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, και συνεχίζουμε τα μέτρα. Συνεχίζουμε λοιπόν τα μέτρα στη την πεζοδρόμηση αυτή τη βδομάδα στο ιστορικό κέντρο. Από το Σαββατοκύριακο άμεσα. Η μονοδρόμη συνοδεύεται και με άλλα μέτρα, όπως η μείωση του ορίου ταχύτητας στο κέντρο της Καλαμάτας, αλλά και έξω από τις σχολικές μονάδες, ενώ πεζοδρομείται και μεγάλο μέρος του ιστορικού κέντρου της Μεσσηνιακής Πρωτεύουσας.